Ευρωβουλής, θέλω να πεις το εξής. Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Τσίπρας είπε δωρεάν ρεύμα σε ανεξιοπαθούντες ή δωρεάν κιλοβατόρες και πετρέλαιο σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αυτό είναι το πρώτο κοινωνικό μέλημα μιας πορείας προς τον κόσμο. Και πόσο το αξιολογείτε αυτό σε κόστος στο περίπου? Να σας πω. Ναι, λίγο πιο δυνατά, Γιώργο, γιατί επέτρεψε μου το Γιώργο, γιατί γνωριζόμαστε χρόνια από το ρεπορτάζ. Η ανάλυση του ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ απλή. Το πρώτο πρόβλημα και το πρώτο μέλημα της κυβέρνησης αριστεράς είναι η ανθρωπιστική κρίση. Γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι κανένας άνθρωπος δεν πρόκειται να μείνει χωρίς φως, χωρίς θέρμανση, χωρίς φάρμακα, χωρίς φαγητό, χωρίς στέγη. Αυτό είναι το πρώτο μέλημα. Τώρα, από πού θα βρεθούν τα χρήματα, επειδή γίνονται συνεχώς ερωτήσεις. Είναι πολύ εύκολο να βρεθούν τα χρήματα ή, εν πάση περιπτώσει, αν δεν είναι πολύ εύκολο, γίνεται να βρεθούν τα χρήματα, αν διαταχθεί με τον κατάλληλο τρόπο και η οικονομία και η πολιτική εξουσία. Να σας θυμίσω ότι προεβδομάδως η κυβέρνηση με μια νυχτερινή τροπολογία χάρισε 200 εκατομμύρια, δηλαδή σχεδόν το μισό πλεόνασμα, σε έναν τραπεζίτη, στον οποίο τα δύο κόμματα εξουσίας χρωστάνε από 150 εκατομμύρια. Έτσι γίνονται οι δουλειές. Αυτά επί ΣΥΡΙΖΑ θα σταματήσουν. Άρα εσείς λέτε ότι εμείς θα τα βρούμε μέσα από τη φοροδιαφυγή, μέσα από στενό μαρκάρισμα φορολογικών ελέγχων και ούτω καθεξής. Ναι. Αυτά θέλουν χρόνο όμως, Γιώργο, για να γίνουν. Και θέλω να σας άρα πω, ποια είναι η απάντηση, λοιπόν? Ενεργούμε ταχύτατα τις πρώτες 100 μέρες και μαζεύουμε λεφτά? Τι? Βεβαίως. Να σας πω. Πρώτα απ' όλα, η δυσκολία σύλληψης φοροδιαφυγής, επειδή όλοι μας μεγαλώσαμε ακούγοντας την φοροδιαφυγή να υπάρχει και ποτέ να μην κυνηγείται και ποτέ να μην πιάνεται. Ναι. Δεν είναι θέμα ανικανότητας του κράτους και των μηχανισμών. Είναι ακριβώς θέμα της ικανότητας του κράτους, το οποίο έχουν φτιάξει τα αφεντικά οι πλούσιοι, να μένουν αφορολόγητοι ώστε να φορολογούνται οι φτωχοί. Άρα, μιλάς για στενό μαρκάρισμα της φοροδιαφυγής από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι? Προφανώς. Μάλιστα. Είστε απόλυτα σαφείς. Η Ελλάδα βέβαια είναι μια πλούσια χώρα και τα πολλά χρήματα βρίσκονται συγκεντρωμένα σε λίγες. Θα μπει όριο πλούτου, Γιώργο Κυρίτση? Θα μπει δηλαδή, θα μπουν οι 300.000 όριο, λέω παράδειγμα. Μπορεί να είναι 100, μπορεί να είναι 70.000. Μπορεί δεν ξέρω τι. Ή θα αυξηθούν οι φορολογικοί συντελεστές για τον πλούτο? Προφανώς οι πλούσιοι θα πληρώσουν περισσότερα και οι φτωχοί θα πληρώσουν λιγότερα ή τίποτα. Δηλαδή ο σημερινός φορολογικός συντελεστής του 45-46% θα πάει πιο πάνω για τους έχοντες όπως και οι συντελεστές των ακινήτων? Ποιοι είναι οι πλούσιοι, Γιώργο? Το όριο του πλούτου, ρώτησα, ναι. Το θέμα δεν είναι μόνο στους φορολογικούς συντελεστές. Αλλά το θέμα είναι, π.χ. ξεκινάει μια ιστορία με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ διαφωνεί με το ελληνικό. Πάει ο άλλος να κάνει μια επένδυση, σου λέει φοράω απαλλαγή για την επένδυση. Ναι, αλλά σου φέρνει 7 δισεκατομμύρια στο ταμείο, έτσι? Δεν φέρνει τίποτα στο ταμείο, όχι. Και μερικές χιλιάδες θέσεις εργασίας. Δεν φέρνει τίποτα στο ταμείο. Δεν φέρνει τίποτα στο ταμείο. Σου φέρνει και μόνο λίγες κακοπληρωμένες θέσεις εργασίας, αλλά αν είναι σαν σας φαίνεται ηθικά σωστό να φορολογεί το εργάτης που θα σκάψει και να μην φορολογείται ο εφοπλιστής ή ο τραπεζίτης που θα πάρει το φιλέτο, εμείς διαφωνούμε και δεν πρόκειται να το τρέψουμε. Εάν του πει πάρε εργαζόμενο για θέσεις εργασίας και έχεις παιδιά, υπάρχει και μέση οδός. Εκτός από τα άκρα, υπάρχει και ο ορθολογισμός κάποιον. Μπορεί, Γιώργο, μου να πει. Το να φορολογείται ο πλούτος δεν είναι άκρο, παιδιά. Σου δίνω. Είναι άκρο να φορολογείται ο πλούτος. Πάρε 10.000 κόσμο. Είναι λογικό να φορολογούνται οι φτωχοί? Γιώργο, είναι άδικο αυτό. Είναι το πιο σκληρό. Δεν υπάρχει το πάρε 10.000 κόσμο. Αμέσως. Να σας απαντήσω αμέσως. Άρα χρειάζονται κίνητρα, Γιώργο Κυρίτση, όπως λες. Να σας απαντήσω. Και ένας συνδυασμός φορολογίας. Να σας απαντήσω. Μισό να τελειώσει. Μισό λεπτό. Έστω λοιπόν ότι δεν του δίνεις αυτό το κίνητρο. Δεν θα πάρει εργαζόμενους για να κάνει τη δουλειά του? Πώς θα γίνει μόνο τους, θα γίνουνε? Θα πάνε μηχανήματα μόνο τους να σκάβουνε? Κίνητρο είναι αυτό, δεν είναι κίνητρο. Για να κάνει δουλειά πρέπει να πάρει εργαζόμενο. Μπορεί να μην την κάνει και καθόλου την επένδυση. Όχι, ένα λεπτό, παιδιά. Μπορεί να μην την κάνει και καθόλου την επένδυση. Να πάρει το καπελάκι του και να πει: μου κάνεις κόλπα, γεια σου. Μα βλέπετε, δηλαδή, να αυτό, Γιώργο, προσέξτε αυτό. Το τετραγωνικό, πού θα βρει τέτοια κορόιδα αλλού? 80 ευρώ το τετραγωνικό παίρνει. Τέτοια κορόιδα. Ένα λεπτό. Και 350 εκατομμύρια που έχουν κοστίσει τα Ολυμπιακά έργα στο ελληνικό. Τα παίρνει και αυτά τζάμπα, πρίκα. Σαφής. Θα βρείτε τέτοια κοροϊδά. Άρα λοιπόν είναι μια σύνθετη πραγματικότητα. Πάμε στην κυρία Χρυσοβελώνη να πω.